Έλα, Μίλτο. Καλησπέρα και πάλι από το Τατόι. Εδώ έχει αρχίσει και συγκεντρώνεται περισσότερος κόσμος όσο περνάει η ώρα και όσο πλησιάζουμε στην διαδικασία της μεταφοράς της ορού. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Θα δείτε στο βάθος, μπορεί να γυρίσει και η κάμερα λίγο στα δεξιά και στο βάθος. Υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία έχουν αρχίσει να καταφθάνουν σιγά-σιγά. Φανταζόμαστε πως όσο περνούν οι ώρες θα αρχίσουν να έρχονται. Είναι οι υποστηρικτές του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει. Όλοι φυσικά τον θυμούνται στα χρόνια της θητείας του. Είναι βαθύτατα συγκινημένοι. Να σας πω, βλέπετε πίσω, είναι η είσοδος του Τατοϊού. Έχει αποκλειστεί από την ελληνική αστυνομία. Δεν επιτρέπεται είσοδος σε κανέναν, όχι μόνο σε εμάς δημοσιογράφους, αλλά και σε απλούς πολίτες. Ούτε σε πεζό. Το διευκρινίσαμε τουλάχιστον για την ώρα. Ναι. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον για την ώρα. Τώρα, να πούμε πως έχει αυξηθεί πάρα πολύ η αστυνομική δύναμη συγκριτικά, δηλαδή με τις συνδέσεις που κάναμε νωρίτερα σήμερα το πρωί. Οι υπολογισμοί κάνουν λόγο για πάνω από 200 άτομα της ελληνικής αστυνομίας και δεν είναι μόνο εδώ στην είσοδο, είναι και στο σημείο κοντά στην εκκλησία εκεί όπου θα ταφεί ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος. Αστυνομικά μέτρα φυσικά τα οποία περιλαμβάνουν ακόμα και πτήσεις ελικοπτέρων για να έχουν την εναέρια περιφρούρηση του χώρου. Είδαμε νωρίτερα το ελικόπτερο. Θυμίζω φυσικά ότι υπάρχει και σύστημα αντιδρόουν, όπως είχαμε πει για να μεταξύ κάποιο ντρόουν. Αυτό το αντιδρόουν ήταν λογικό, διότι αλλιώς θα πετάγανε κανιά εκατομπενταριά ντρόουν από πάνω να καλύπτουν απευθείας. Ναι, βέβαια, λοιπόν, όλα. Οπότε σου λέει, παιδιά, εάς και πετάξει, το χάσατε. Για τα του οίκουμους, να τα κανάλια πρώτα. Και όχι μόνο και οι εργαζόμενοι και οι ιδιώτες. Και οι ιδιώτες και οι επαγγελματίες και site και... Ανεξέλεγκτος. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Μίλτο, θα επανέλθουν. Πάντως να σας πω ότι τα μέτρα θα εξακολουθήσουν να είναι αυστηρά.